Για τι ελλείψει και τι ολιγορίε που έγιναν ιδιαίτερα αισθητέ λόγω τη πανδημία, συζήτησαν αρμόδιοι φορεί καθώ και κάτοικοι τη Κεφαλονιά, θέτοντα τα σημαντικά θέματα επιτάπητο. Το νοσοκομείο τη Κεφαλονιά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με μεγάλε ελλείψει σε προσωπικό. Η κρίση δεν έχει περάσει. Η κρίση είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στην κρίση. Ε, και δεν ξέρουμε πώ θα συνεχιστεί. Αυτή τη στιγμή καλύπτονται τα 10-11 κρεβάτια αυτά που υπάρχουν στην πτέρυγα COVID αλλά κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει την πορεία των επόμενων ημερών. Στο 50% έχουν φτάσει ελλείψεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η κατάσταση κορυφώνεται τώρα με την πανδημία του κορονοϊού και το νοσοκομείο να λειτουργεί με μία πνευμονολόγο. Άμεση είναι η ανάγκη πρόσληψης νοσηλευτικού αλλά και ιατρικού προσωπικού. Για την ακρίβεια το νοσοκομείο έχει 120 κρεβάτια. Ε, από αυτό, σε αυτά είναι οι, οι οργανικές θέσεις είναι 271 στο σύνολο, ε, αλλά από αυτές οι μισές είναι καλυμμένες. Οι άλλες μισές ε, είναι κενές. Στη συζήτηση συμμετείχαν και κάτοικοι του νησιού που επιθυμούσαν να εκφράσουν τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις δομές υγείας, αλλά και να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα. Είναι Αδιανόητη κατάσταση η υγειονομικά στην οποία έχει φτάσει η κεφαλονιά σήμερα. Αντιλαμβάνεται κανείς, δηλαδή, είναι απίστευτο το πόσο χαμηλά έχουμε φτάσει ως κράτος, ως τοπική κοινωνία, ως νοσοκομεία. Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν να βρεθούν οι χρυσές τομές που μπορούν να βοηθήσουν τις δομές υγείας του νησιού να αντιμετωπίσουν την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί με την πανδημία του κορονοϊού.